είχε το βάθος του τσιγάρου. Όπως είχε το βάθος του τσιγάρου ο Κολοκοτρώνης, το κρατούσε στα χέρια του και έρθευε τα βουνά και έλεγε να πού να πάω να τους περικυκλώσω. Το τσιγάρο κυβόταν, έφτασε στα άρθρα. Μόλις έφτασε στα άρθρα και κάηκε. Το κοιτάζει και λέει, ωραία άνθρωπος λέει, ζητεί να τον νικήσει τους Τούρκους και ένα τσιγάρο δεν το μπορεί να τον νικήσει. Λέει. Και το βάζει χάμω και το πάτησε, το έγλειωσε και δεν το ξανάβαζε. Εμείς, του λες, κόψε το τσιγάρο σιγά σιγά. Έχει σιγά σιγά. Ή θα το κόψεις ή δεν θα το κόψεις. Σήκωνε σιγά σιγά το τσιγάρο. Διαμαρτία. Τώρα θα το πω. Είχα μια περίπτωση που δεν είχε τσιγάρο και είδε μια μερίδα που πάει. Την δίδεξε και την έρευνα. Είδε το πώς. Δηλητήριο. Είδε το πώς. Είχε μερίδα. Ναι. Λοιπόν, τώρα έχουμε πέσει το βασικό. Το βασικό είναι να προσευχηθούμε στον Θεό, να τον παρακαλέσουμε να μας αλλιώσει. Αυτό είναι το βασικό. Χωρίς εμού που δίναστε ποιοί που δε. Θυμούμε, είχα μια περίπτωση, έπινε 5 πακέτα την ημέρα τσιγάρα. Φαντάζομαι τι είναι ο οργανισμός του Παναγιού Μάγου. Λοιπόν, το αποτέλεσμα. Όταν του μίλησα, βγήκαν τα λόγια του Θεού μες στο ψυχή και βγήκαν έξω και κοίταξε τον Παναγιώ του Αγίου Γεωργίου και λέει Άγια με Γεωργία βοήθησε με τον Θεό σου. Και όπως το κρατούσε το μεγαλύτερο, το πάτησε, το έλειωσε και πήγαινε στο καλό τον Ισραήλ. Πέρασα χρόνια, 10 χρόνια και ήρθε το Πανίδα. Λέει, ξέρει ποιος είναι. Πώς να σε ξέρω, θυμίζεσαι που μου μίλησες για το τσιγάρο, λέει, που έπινα 5 πακέτα την ημέρα, βγήκα έξω, είδα το καμπανοριό του Αγίου Γεωργίου, έκανα το σταυρό μου, το πάτησα κάμω και δεν το ξανάβαλα στο στόμα. Και ζω, λέει, μια χαρά. Νίκησε το πάθος. Όταν νικήσεις το πάθος, είναι αγιότερο δίδυ παρά να νικήσεις τον εχθρό σου. Τον εχθρό το ξέρεις, τον γνωρίζεις ποιος είναι, θα πρέπει να το φύγεις. Το πάθος σου, αυτό το πάθος. Και μίλησα για τη βλασφημία στον Ιερό Άμβονα. Μίλησα για τη βλασφημία. Ξέβρεται αυτή τη στιγμή κάθε ένας από εμάς αγαπά την μητέρα. Και πόση αγάπη έχει στην αλήθεια. Κάθε ένας που μιλήσει. Επί το κυρίω θερμότερων φίλτρων χρεωστούμε. Εάν αγαπούμε τη μητέρα μας τόσο, στον Κύριο λέει η αγάπη μας πρέπει να είναι απεριόριστη, αφάνταστη, ασύλληπτη, τόσο να τον αγαπούμε. Και ερχόμεθα και μπλασφημούμε ποιο, τη μητέρα του Θεού. Αυτή που έγινε μια θεία να σωθεί το ανθρώπινο κύριο. Αν η Παναγία μας δεν ήταν καθαρή, αδειμού, δεν μπορούσε να κατέβει ο Θεός από τη σειρά. Ο Θεός κατέβηκε γιατί βρήκε σκάλα καθαρή και πάτησε πάνω και κατέβηκε. Χαίρε η μετάγουσα τους επηγείς προς ουρανού. Είσαι εσύ που μεταφέρεις εμάς τους αμαρτωλούς στον ουρανό. Πώς είναι αγάπη πρέπει να έχουμε στην Παναγία μας. Μέσα στον πόλεμο ντύνεται λέει αξιωματικός η Παναγία μας. Και προπορεύεται στο στράτευμα το ελληνικό. Ποιο ελληνικό που την αγαπά, όχι που την βγάζουμε. Πώς να με βοηθήσει την ώρα του πολέμου. Βλέπουμε πόσους εχθρούς έχουμε δει. Η μεγαλύτερη μας εχθρή είναι η Ευρώπη, που μπήκαμε μέσα.
να μας διδάξει η Ευρώπη εμάς τι να κάνουμε. Οι Άγγλοι έχουν παραπάνω μυαλό να πούμε. Γιατί δεν πήραν το ευρώ. Εμείς ευγιαστήκαμε να πάρουμε το ευρώ. Τώρα έρχεται και η κάρτα. Η κάρτα, το χρήμα. Με τη σφραγίδα πάνω. Και σου λέει, όταν την κρατάς αυτή την κάρτα, θα έχεις ευκολία. Ευκολία, λέει. Μπράβο. Ευκολία. Στράβοντας. Ναι, ευκολία. Δεν την ευκολία μου θα κοιτάξω. Ναι, την κόλαση θα κοιτάξεις, όχι την ευκολία. Μπαίνεις στην ευκολία να τα χάνεις τον παράδοσο. Μπαίνεις στο στράγγιμα να τα χάνεις τον παράδοσο. Δεν πω. Πού θα φτάσω. Λοιπόν, παιδάκια μου, σήμερα αυτούτα, την άλλη προβάνω. Πήγαν από εδώ οι αξιωματικοί στην Κύπρο να γυμνάσουν τα παιδάκια τα Κυπριόπουλα. Και βλασφήμισε την Παναγία μας γιατί δεν στάθηκε στη σειρά του το παιδί. Μόλις όμως άκουσαν αυτό, όπως κρατούσε το όπλο με τη λόχη, τάκ και το έβαλε στο στήθος του. Λέγει, αν θέλει να σε ξαναδεί η μάνα σου, μην βλασφήμισε την Παναγία. Έγινε όπως είναι το λεμόνι, έτσι έγινε. Σου λέει αυτός θα με σκοτώσει τώρα. Εμείς εδώ τα μικρά τα μωρά, τα μικρά του δημοτικού σχολείου, μα πού ξανακούστηκε αυτό το πράγμα. Πού ξανακούστηκε. Το δημοτικό σχολείο είναι βλασφημεί την Παναγία μας. Ξέρει τι λέει το μωρό. Δεν ξέρει. Ποιος το δίδαξε. Ο πατέρας, ο άθλος. Αυτός το δίδαξε. Ακούει, ακούει. Και το λέει. Το ακούει και το λέει. Συγγνώμη, πείτε και το άλλο, γιατί πολλοί γονείς θα πάνε στα πονέα τα παιδιά για να γίνουν μάντες. Αχ, αυτό. Πέστε καλά. Για την τιμή που το είχατε ξαναπεί. Αυτό αξίζει από όσο πιστεύω. Προσέξτε να σας πω κάτι. Δεν είναι η εκκλησία. Σας ευχαριστώ. Φόνα σου βλέπω στον τίμο και έντοιμα ή και έχουν να είσαι από όλα. Ο γειτόνας της ψυχής ποιος είναι. Η ψυχή έχει γειτόνα, λέει, χωράει ένα φόρεμα. Ποιο είναι. Είναι το σώμα. Αυτό το κουφάρι που φέρνουμε αυτό είναι το σώμα, η ψυχή, ο γειτόνας της ψυχής. Αυτόν τον γειτόνα της ψυχής και μην τον μολύνουν. Να μην το μολύνει. Και πώς μολύνεται όχι τώρα στην ψυχή. Μολύνεται με την αμαρτία. Τη σαρκική αμαρτία. Την πορνεία. Πόρνη λέει η Βασιλεία Θεού, δεν πληρώνει ο πάει τελείωσε από τη στιγμή κατά την οποία πέφτει σε αυτό το αμάρτημα. Είτε άντρας είναι, είτε γυναίκα είναι, είτε νέος είναι, είτε νέα είναι. Την ίδια στιγμή να βρίσκεσαι στην κόλαση. Δεν μπορεί να μπεις στον παράδεισο με λερωμένο γειτόνα. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ. Προσέξετε την τιμή σας και τα μάτια σας. Υπάρχουν οι μητέρες οι ανόητες που βγάζει την κόρη έξω και τη λέει πήγαινε να βρεις άντρα. Πού τη σπρώχνεις βρε την κόρη σου, πού τη σπρώχνεις βρε, πού τη σπρώχνεις, πού την πάεις. Θυμούμε, μου ήρθε ένα παιδάκι 18 χρονών από την Αυστραλία. Το παιδάκι ήταν στο γυμνάσιο, ό,τι έχει. Κουράστηκε. Δεν μπορούσε να διαβάσει άλλο. Και βρέθεται ο γείτονας και λέει, πάρε το στις γυναίκες. Το πιάνει ο άθλιος και το πάει στο πορνείο. Βάζει ένα περιστέρι μέσα και βγαίνει ένα μαύρο κόρακα. Μπήκανε για όλοι μέσα. Και το πιάνει από εκεί και το έφερε μέσα. Αθήνα στον Άγιο Γεώργιο. Ήταν ένα παιδάκι πιο ψηλό από μένα. Και τι ευλόγησε ο Θεός. Εστάθηκε μέσα στην είσοδο του ναού. Εκείνο το παιδάκι ακίνητο. Όταν πήγαινε να περάσει ο πατέρας, σήκωνε το χέρι και το έδιδε μια μισθό σβέρκο και τον έδιδε μια. Καλά να σου κάνει, λέει. Εσύ το στράβωσες το παιδί σου, εσύ να τα υποφέρεις τώρα.
Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, αδέρφη μου, χειρότερο πράγμα από την πορνεία δεν υπάρχει. Ιδού ο νυμφιός έρχεται εντο μέσω τη νυχτός και μακάριος ο δούλος να βρίσκει λορούντα, ανάξιος δε πάλι να βρίσκει ρατιμούντα. Η τιμή, τιμή δεν έχει και χαρά στον που την έχει. Δεν το φανάζει ο λαός, δεν το φανάζει ο κόσμος. Πώς σε βρίσκει η είσοδο να τρισκατάραβος συμβαίνει, εφόσον του δίδεις το σώμα σου, ανοίγεις την καρδιά σου και μπαίνει μέσα, τι θα κάνει. Δεν τον ακούσαμε προηγουμένως. Δεν ακούσαμε. Παιδάκια μου, στόμε μυαλό, στόμε με καρφό. Λίγα λόγια ακούονται που μπαίνουν μέσα στη ψυχή μας σήμερα. Τα περισσότερα είναι κακό. Ο νόμος λέγει εισφαίνησε, αργεί το Ευαγγέλιο. Ο νόμος του Θεού λέγει είναι άρρωστος. Ποιος τηρεί τον νόμο του Θεού? Ο νόμος εισφαίνησε, αργεί το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο ποιος το κάνει? Τα λόγια του Ευαγγελίου ποιος τα διαβάζει? Ποιος είναι εκείνος που ανοίγει την Αγία Γραφή? Σας παρακαλώ πάρα πολύ, την Αγία Γραφή και τα ματάκια σας. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, μόνο ανοιγμένη να την έχεις πάνω στο γραφείο σου. Λέγει, δεν μπορεί ο διάβολος να πλησιάζει το σπίτι σου. Διαβάζετε την Αγία Γραφή, διαβάζετε το Ευαγγέλιο, ο νόμος εσθένησε να αργεί το Ευαγγέλιο. Δεν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, δεν γνωρίζουμε τι μας λέει ο Θεός. Θυμούμαι, ήμουνα στον Ευαγγελισμό 5 χρόνια και υπηρετούσα τον Χριστό μας πάνω στους άρρωστους. Άρρωστος ο Χριστός. Πότε με είδατε ασθενή, λέει. Ξέβρετε ότι από πάνω από τον άρρωστον ήταν η Αγία Γραφή κλειστή και εκείνη και ο άρρωστος κρατούσε ένα βρώμο περιοδικό, βρωμισμένο και κάθαρτο με τις γυμνές γυναίκες. Πώς θα γίνεις καλά, βρε παιδάκι μου? Πώς θα γίνεις καλά, από ποια αιτία θα γίνεις καλά? Από αυτό που κρατάς ή από εκείνο που έχεις και τον περιφρόνεις? Παιδάκια μου, ο νόμος εσθένησε να αργεί το Ευαγγέλιο. Γράφει, ασθενσή παρημένετε, ότι γράφει το ψαρτήριο, ότι γράφει το παρακλητική, ότι γράφει η παράκληση σε ό,τι γράφει το καλό περιοδικό τα πάντα. Παρημέλειται, έχει παραμεληθεί λέει. Δεν το δίνει κανείς σημασία. Ο νόμος εσθένησε να αργεί το Ευαγγέλιο, γραφεί πάσα αν εσύ παρημέλειται. Προφήτε ή τόνισα. Οι προφήτες μιλούν, φωνάζουν. Τώρα αυτή τη στιγμή ο Άγιος Παΐσιος, το Άγιο Όρος, τι είπε? Δεν θα πάρετε τίποτε καθόλου κανένα σήμα με μικροτσίπ. Δεν θα το πάρετε, λέει ο άνθρωπος, ο Άγιος του Θεού. Γιατί? Διότι αυτό το μικροτσίπ είναι αραβόνας του σφραγίσματος του Αντιχρίστου. Όταν το πάρεις αυτό, μετά ο Θεός στερεί τη χάρη. Δεν σου δίδει χάρη, έπειτα ο Θεός. Και δεν μπορείς να κρατηθείς να παλέψεις με τον Αντιχρίστο. Θα πάρεις και τη σφραγίδα του μετά. Γι' αυτό σας παρακαλώ, προσέχετε. Μην πάρετε καμιά σφραγίδα, μην πάρετε καμιά κάρτα, μην πάρετε κανένα διαβατήριο, μην πάρετε καμιά ταυτότητα, μην πάρετε τίποτα. Είναι όλα παγίδες του διαβόλου. Προσέξετε το. Τι να σας πω άλλο. Δεν έχω να πω τίποτα. Αύριο, αυτός που κυβερνούσε προηγουμένως και ο άλλος επήρε σκεταλοδρομία. Έτρεξε, διότι και το κομμάτι το κόκκαλο για να συνεχίσει. Το λοιπόν, τι είπε αυτός? Είπε ότι γράφει η Αποκάλυψη. Θα σας φραγίσει, λέει ο Αντίχριστος, και δεν θα μπορείτε να αγοράσετε ούτε να πουλήσετε αν δεν κρατάτε την κάρτα μου, αν δεν κρατάτε το δικό μου σφράγμα. Και μας το είπε αυτός. Λέγει
θα σας δώσω κάρτα. Και με αυτήν την κάρτα, εάν δεν την πάρετε, ούτε θα πουλείτε, ούτε θα αγοράζετε. Το λοιπόν, μίλησε από την Αγία Γραφή, από την Αποκάλυψη. Και η Αποκάλυψη τι μας λέει. Ακούστε. Ανοίξετε το 16ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Θα περιμένουμε, λέγει, ένα σεισμό που τέτοιος σεισμός δεν έγινε από την ημέρα που πλάστηκε ο κόσμος τόσο αυτήν τη στιγμή που θα έρθει ο σεισμός αυτός. Θα πέσει το τρίτο, το έναν τρίτο όλης της γης θα πέσει, θα ερημωθεί. Μέγας ο σεισμός, μεγάλος ο σεισμός αυτός. Ιωσού και γένετο από αρχής του κόσμου έως συντελείας του αιώνα. Θα περιμένουμε αυτόν τον σεισμό. Θα γίνει αυτός ο σεισμός φοβερός. Δεύτερος, θα περιμένουμε τον ίδιο λέει να κάψει τον άνθρωπο. Καυδίσεται εν πυρή λέει. Και ο άνθρωπος αντί να δοξολογήσει τον Θεό θα βλασφημίσει τον Θεό. Σε πέντε μήνες. Θα δώσει τέτοιο κάψιμο ο Θεός πάνω στη γη που είναι φοβερό αυτή η πληγή, πολύ φοβερά είναι αυτή η πληγή. Και ο άνθρωπος λέγει, αντί να ευχαριστήσει τον Θεό, θα βλασφημίσει τον Θεό. Να, η βλασφημία πάνω στην απόλυτη. Τρίτο, ένα τρίτο φοβερό και είναι και αυτή η πληγή πολύ μεγάλη, πολύ φοβερά. Θα ρίξει χάλαζα, λέει ο Θεός από τους ουρανούς, που κάθε ένας κόκκος, λέει, θα ζυγίζει ένα τάλαντο, δηλαδή 34 κιλά. 34 κιλά, κάθε ένα κόκκος από εκείνο που χαλάζει, που θα πέσει πάνω στη γη, λέει. Είναι φοβερά η πληγή αυτή. Και οι άνθρωποι, λέει, αντίς να ευχαριστήσουν και να δοξολογήσουν τον Θεό που τα κυβερνά όλα, θα βλασφημίσουν τον Θεό. Να τα αποτελέσματα. Θα βλασφημίσουν να βάλει τον Θεό. Λοιπόν, αυτά διαβάστε τα στο 16ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Διαβάστε την Αποκάλυψη και θα δείτε τι μας περιμένει, τι μας περιμένει, τι έρχεται πάνω. Σε πέντε μήνες, από ό,τι γνωρίζω, οι ακτίνες γάμα του Ιδίου θα έχουν αυτό το αποτέλεσμα. Το καύσωνα. Το καύμα του ίδιου. Το καύμα του ίδιου. Δεν ξέρω πόσο μικρό ή μεγάλο, δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά σε πέντε μήνες θα είναι φοβερά λίγη η πληγή αυτή. Θα καεί ο κόσμος. Στις 21 Δεκεμβρίου του επόμενου έτος, το 12 δηλαδή, έχουμε συζυγία των πλανητών. Όλοι οι πλανήτες του ηλιακού μας θα έρθουν σε ευθεία πορεία και η γη στη μέση. Που σημαίνει σεισμούς, σκοτάδι. Τα πάντα. Είναι αυτό που είπατε. Αυτά δεν ισχύουν. Φοβάσαι, δεν ξέρω. Αυτά όχι όσο ημερομηνίε που λες, γιατί το Θεό να αποκαλύπτει όχι ημερομηνίε. Ναι, όχι, ναι. Η συζυγία θα γίνει τότε. Είναι αστρονομικό. Το πήρανε πίσω, το πήρανε πίσω. Δεν ξέρω. Οι αστρονομικοί δεν βλέπουν άλλα. Αλλά εμείς ποτέ μας δεν θα πούμε την τάδε μέρα. Δεν γνωρίζουμε τις βουλές του Θεού. Είναι ανεξερεύνητες. Τι σε γνωνούν Κυρίου ή τι σε γένετο σύμβουλος αυτό. Ποιος μπορεί να πάει στο Θεό να του πείτε κάτι. Ποιος μπορεί να πάει στο Θεό να συμβουλεύσει το Θεό. Θα δεις και παράταση μου φάμε. Αυτά δείτε παράταση και τούτα τα λόγια που λέμε δεν είναι δικά μου. Παιδάκια μου δεν είναι δικά μου. Όχι δεν το πάει. Δεν είναι δικά μου. Με φωτίζει η Παναγία μας τι θα σας πω. Δεν είναι, τι να σου πει άλλο ο Θεός. Σου έστειλα το παιδί μου, σου είπε. Δεν ακούσε. Το πόλεμος πατριτσάπα που λέμε με τους Τούρκους. Ορίστε. Ο πόλεμος με τους Τούρκους. Ο πόλεμος με τους Τούρκους. Θα περιμένετε και θα κατέβει ο Πούτιν. Από πάνω θα κατέβει ο Πούτιν. Ο οποίος βάζει στο έθνος του τη Ρωσία και τους λέει «Κοιτάξτε, εδώ μας έβαλαν πυράβλους, εδώ μας έβαλαν πυράβλους, εδώ μας έβαλαν πυράβλους» και μας έζωσαν και γύρισαν σε αυτόν τον... Πού και λόγω που λέτε σε σχολή. Πάμε. Πάμε.
Θα γύρισαν και του λέει, δεν θα περιμένω πολύ, του λέει. Ή μάζεψέ τα, ή μάζεψέ τα, του λέγει, ή εγώ θα φυλάξω το έθνο. Και ξέρει ότι μπαίνουν οι Τσετσένοι και μπαίνουν μέσα στα σχολεία και σκοτώνουν τα άμαρα. Ξέρει ότι πάνε στα αεροδρόμια και σκοτώνουν τον κόσμο. Οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι. Τους πρώτους που έχει να σαρώσει είναι οι Τούρκοι. Θα τους σαρώσει πραγματικά μια λάβα. Θα τους σαρώσει και θα ανοίξουν οι εκκλησίες, θα ανοίξουν τα μοναστήρια, θα ανοίξει η Αγία Σοφία, θα κατεβάσει την ημισέλινο και θα στερεώσει τον Τίμιο Σταυρό και να φέξει στον κόσμο να δω και να ανοιχθεί η Αγία Σοφία να λειτουργήσει. Παρήκουν πυρηνικά τότε. Ο Θεός λέει για την Αγία. Ναι, θα λέει τα κοινά. Ναι, καλά, τα νεφελίμ είναι, θα ανοίξει την κόλαση με Θεό για να βγουν έξω από την Σατανάδα και πιάσουν τον κόσμο. Δεν θα ακούσω, δώσε κάτι και τις γεφτάξεις. Δεν πειράζει. Θα την δώσεις.